Εδώ είμαστε. Πάμε να ξεκινήσουμε το τρίτο μέρος της εκπομπής με μια ξεχωριστή δράση της εθελοντικής ομάδας Ζωδρό. Τα μέλη της οποίας γέμισαν για ακόμα μία φορά με χρώμα και με ζωντάνια, βέβαια κατ' επέκταση, την πόλη του Ηρακλείου. Με όχημα από τη μία βέβαια τον εθελοντισμό, από την άλλη την ανιδιοτέλεια, αλλά και την προσφορά και με στόχο να κάνουν τον κόσμο καλύτερο. Τα έχουμε πει, έχουμε αναδείξει, έχουμε φιλοξενήσει, έχουμε τοποθετηθεί πάρα πολλές φορές για αυτές τις δράσεις της ομάδας Ζωδρό. Υποχρέωσή μας, καθώς μας δίνουν και μία ξεχωριστή αφορμή. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε και να μάθουμε τι νέο έκαναν, η αλήθεια είναι. Τι ξεχωριστό έκαναν. Πάμε να συναντήσουμε την κυρία Γογόπιλάτου, η οποία είναι μέλος εθελοντικής ομάδας Ζωδρό βέβαια, αλλά και την εικαστικό, την κυρία Νίκη Γκοράνοβα. Να σας καλησπερίσω και να σας ευχαριστήσω πολύ. Και βέβαια στην παρέα είναι και η κυρία Νίκη Σωμαρά, μέλος εθελοντικής ομάδας Ζωδρό. Την καλησπέρα μου. Γεια σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Φίλοι πολλά. Χρόνια πολλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Πιλάτου, για ακόμα μία φορά μας εκπλήξατε, η αλήθεια είναι. Προχωρήσατε σε μία πρωτοβουλία, σε μία παρέμβαση, σε ένα τοίχο 13 μέτρων, σωστά? Σωστά, το ύψος είναι 13 μέτρα. Και πάντως γύρω στα 10 είναι αρκετά τετραγωνικά μέτρα. Ναι. Θέλουμε να δίνουμε χαρά στην πόλη μας. Ναι. Έτσι ξεκινήσαμε και κάναμε μια χαρούμενη ζωγραφιά, έτσι όπως θα θέλαμε να είναι ο κόσμος, η καθημερινότητά μας, τα παιδιά μας να παίζουν χαρούμενα μέσα στη φύση. Για πείτε μας, σε ποιο σημείο πραγματοποιήθηκε αυτή η παρέμβαση του Ηρακλείου? Είναι στο πάρκινγκ του σούπερ μάρκετ Αρκεδάκης, ναι, που ήταν και ο μεγάλος χορηγός μας, ναι, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στην Αλικαρνασσό. Στην Νέα Αλικαρνασσό. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο λοιπόν και στο χορηγό, τα σούπερ μάρκετ της Καλκιαδάκης. Με τη βοήθεια βέβαια φτάσατε στον στόχο σας, είστε εμπνευστές αυτής της πρωτοβουλίας, βλέπουμε και τη χαρακτηριστική φωτογραφία. Να πάμε λίγο και στην κυρία Γκοράνοβα. Να μας πει για αυτή την δημιουργία, την καλησπέρα μας, για αυτή τη δημιουργία, από πού προήλθε η έμπνευση και πόσες μέρες διήρκησε αυτή η προσπάθεια. Καλησπέρα σας. Η έμπνευση ήρθε μαζί με το συζητήσαμε μαζί με το Μετρό και θέλαμε να κάνουμε ένα έργο αγωγό στο χρόνο με μήνυμα για ελευθερία, ειρήνη, όλα τα παιδιά στον κόσμο να παίζουν ελεύθερα, χωρίς πόλεμο, όπως πρέπει να παίζουν όλα τα παιδιά. Αυτό το έργο το κράτησε γύρω στις 2 εβδομάδες. Ναι. Δηλαδή ήταν ένα πολύ δύσκολο έργο στις 2 εβδομάδες, αλλά το κόπος αξίζει. Όπως βλέπετε και είμαστε ναι, πολύ ευχαριστημένοι και η κούραση και ο κόπος άξιζε. Βέβαια, είναι εντυπωσιακό. Η αλήθεια είναι πως είναι μία ακόμα πρωτοβουλία της ομάδας Ζωδρό και είμαι σίγουρος ότι θα ακολουθήσουν και άλλες παρόμοιες. Κυρία Πιλάτου, ο κόσμος τι σας λέει? Οι πρώτες αντιδράσεις, για πείτε μας λίγο. Οι πρώτες αντιδράσεις είναι ενθουσιασμός, χαρά. Μπαίνει η τέχνη στη ζωή, στην καθημερινότητα και η τέχνη είναι για τους πολλούς. Έτσι, επισκεπτόμενοι όλοι το χώρο εδώ, που είναι ένα σημείο κεντρικό, παίρνουν όλη τη χαρά της ζωγραφιάς και αυτό είναι το σημαντικότερο. Και φυσικά ομορφαίνει η πόλη μας. Μένει και να θέλουμε το διατηρήσουμε, ναι, να σεβαστούμε την προσπάθεια και τον κόπο όλων σας. Και βέβαια να βοηθήσουμε ο καθένας όπως μπορεί και στην επόμενη δράση. Βλέπουμε εντωμεταξύ τώρα και την κυρία Σωμαρά, σωστά? Σωστά, ναι, ναι. Για να μας πει μια κουβέντα και η κυρία Σωμαρά, βέβαια, μέλος της εθελοντικής ομάδας. Αυτό που είπα στην ναι, αρχή, μας έχετε εκπλήξει και η αλήθεια είναι πως μας δίνετε καθημερινά αφορμή να επικοινωνούμε τηλεοπτικά μαζί σας. Ναι, προσπαθούμε. Θέλουμε την επικοινωνία με τον κόσμο, θέλουμε να κάνουμε πράγματα για την πόλη μας.
Μας αρέσει σαν ομάδα, χαιρόμαστε που βλέπουμε ότι πολλοί κόσμος τελικά μας έχει αγκαλιάσει με πολύ όμορφο τρόπο. Συμμετέχουν στις δράσεις μας, μας παρακινούν να κάνουμε και άλλες δράσεις. Ναι, και όλο αυτό μας δίνει δύναμη και κουράγιο να συνεχίσουμε να κάνουμε περισσότερα, πιο μεγάλα έργα. Μάλιστα, τι να ευχηθούμε. Να ευχηθούμε καλή συνέχεια, δυναμικά. Και σίγουρα όλο ένα και περισσότεροι Ηρακλειώτες θα βρίσκονται στο πλευρό σας, η αλήθεια είναι. Βεβαίως. Έχει πολύ μεγάλη απήχηση αυτό το οποίο κάνετε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ.